Μία ακόμα μοναδική βραδιά επιφυλάσσουν απόψε οι υπεύθυνοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εν νυχτή. Παρουσιάστηκαν ήδη για πρώτη φορά αντικείμενα από τις αποθήκες του μουσείου που συνδέονται με οικιακά ιερά και λατρευτικές πρακτικές, ενώ αυτή την ώρα οι υπεύθυνοι του μουσείου παρουσιάζουν στο κοινό στοιχεία για τις νυχτερινές μυστηριακές τελετές των Μινωητών. Εκεί βρίσκεται η Έλλη Κοκάλη, συνδεόμαστε ευθύς αμέσως. Έλλη, καλησπέρα. Η βραδιά αναμένεται να κλείσει και με παρατήρηση του έναστρου ουρανού με τη βοήθεια της αστρονομικής ομάδας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Καλησπέρα, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Όντως, μια υπέροχη βραδιά στον κήπο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εν νυχτή. Αν μπορείτε να παρακολουθήσετε, πίσω μας εξελίσσεται ήδη αυτή η δυνατότητα που δόθηκε με την συνδρομή της αστρονομικής ομάδας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει ήδη ξεκινήσει ο κόσμος και ιδίως τα μικρά παιδιά να παρατηρούν τον έναστρο ουρανό μέσα από τα τηλεσκόπια που βρίσκονται εδώ και έχουν τοποθετηθεί σε δύο από τα σημεία με το λιγότερο δυνατό φωτισμό, έτσι ώστε να μπορούν να παρατηρήσουν κάποια από τα ουράνια σώματα, κάποια από τα, και να περιηγηθούν, να γνωρίσουν μέσω των ατόμων της ομάδας την αστρονομική παρατήρηση. Να πούμε ότι όντως ο κόσμος ανταποκρίθηκε με πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό στην απόψινή βραδιά. Ο κήπος του μουσείου είναι γεμάτος από ανθρώπους κάθε ηλικίας. Βλέπω πολλά που παιδιά ήρθαν εδώ για να παρακολουθήσουν αυτό το τρίπτυχο των εκδηλώσεων. Μάλιστα, αυτό είναι το πιο αισιόδοξο και όμορφο χαρακτηριστικό αυτής της βραδιάς. Μαζί με τους γονείς τους παρακολούθησαν αρχικά την παρουσίαση κάποιων από τα εκθέματα που βρίσκονται στις αποθήκες του μουσείου και δεν ήταν προσβάσιμα στο κοινό και έχουν να κάνουν με τις οικιακές λατρευτικές τελετές. Παρουσιάστηκαν κάποιοι βωμοί που δεν μπορούν να φιλοξενηθούν στις μόνιμες εκθέσεις του μουσείου και βρίσκονται στις αποθήκες. Και στη συνέχεια παρουσιάστηκαν κάποια άλλα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στις λατρευτικές μυστηριακές τελετές των Μινωητών, έτσι όπως το γνωρίζουμε, μέσα από τις πηγές τις οποίες ανατρέχουν οι αρχαιολόγοι για να μας εξηγήσουν τι ακριβώς συνέβαινε στην Μινωική εποχή. Μια πάρα πολύ επιτυχημένη βραδιά. Σας είπα ότι ακριβώς το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι ότι έχει προσελκύσει νέους ανθρώπους και παιδιά που παρακολουθούν τις εκδηλώσεις εδώ. Βοηθούν βέβαια και οι καιρικές συνθήκες. Βοηθά και η άβρα του καλοκαιριού, έτσι δεν είναι, Έλλη? Όντως μια πολύ όμορφη βραδιά κάτω από τον έναστρο ουρανό, πάρα πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες και υπόσχονται μια μοναδική βραδιά. Μάλιστα, Έλλη, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ και την ενημέρωση.